Ο Δημήτρης Παπαθανασίου μπορεί να λείπει εδώ και ένα χρόνο από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικαίων. Όμως η αλήθεια είναι πως βλέπει πολλά, τα οποία δεν βλέπουν οι τοπικοί προύχοντες. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που ανέβασε πρόσφατα στο διαδίκτυο με τα αγκούρια και τις ντομάτες μπροστά από το μνημείο του ολοκαυτώματος των Εβραίων μαρτύρων στα Τρίκαλα. Μιλώντας στην τηλεόραση 10, ο κ. Παπαθανασίου ανέφερε να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στη Δημοτική Αρχή στα Τρίκαλα που χωροθέτησε πάγκο της καθημερινής λαϊκής που πουλάει ζαβζαβατικά μπροστά στο μνημείο του ολοκαυτώματος των 139 Εβραίων Τρικαλινών στα στρατόπεδα των Ναζί. Είμαστε μάρτυρες, όπως είναι και όλος ο Τρικαλινός λαός, ενός ντροπιαστικού, κατά την άποψή μου, γεγονότος. Ένα σημείο στο οποίο έχει σηματοδοτηθεί με το μνημείο που ανεγέρθηκε πριν 2-3 χρόνια στη μνήμη των 194 Εβραίων συμπολιτών μας, οι οποίοι χάθηκαν κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος της ναζιστικής συντηρητηρίας. Και η ανέγερσή του αυτή ήταν αποτέλεσμα ομόφωνης φυσικά απόφασης του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο και είχα την τιμή να συμμετάσχω. Ο Δήμαρχος τότε χωροθέτησε το συγκεκριμένο σημείο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ήταν δική του επιλογή. Εμείς είχαμε προτείνει τότε, σαν Δημοτική Παράταξη Φυσικά να χωροθετηθεί μέσα στο χώρο της Εβραϊκής Συναγωγής για ευνόητους λόγους προστασίας του. Ήρθε όμως η αλλαγή της χωροθέτησης της Εβραϊκής Αγοράς για να δημιουργηθεί ένα πολύ ντροπιαστικό, κατά την άποψή μου, γεγονός. Δηλαδή, σε αυτό το μνημείο μπροστά να έχουν χωροθετηθεί με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και του αρμόδιου του Δημάρχου τρεις θέσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων και άλλων προϊόντων. Φυσικά δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτό το τραγικό και ντροπιαστικό γεγονός οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για το μονοκάματό τους, οι παραγωγοί, οι αγρότες και οι έμποροι που οι θέσεις της πώλησης των προϊόντων τους έχουν χωροθετηθεί δίπλα στο μνημείο. Είναι όμως, κατά την άποψή μου, κορυφαίο και μείζον γεγονός ότι ένα μνημείο για τους Εβραίους συμπολίτες μας έχει τύχει αυτής της αντιμετώπισης σήμερα. Έχω καταδείξει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με παρεμβάσεις μου στις τοπικές ιστοσελίδες το γεγονός αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ που έχουν περάσει από τότε αρκετοί μήνες. Στο Δημαρχείο κανενός δεν ίδρυσε το αυτή. Κάνω αυτή την έκκληση σήμερα και από το κανάλι του TV10 να προσεχθεί αυτό το οποίο καταγγέλλω, ούτως ώστε από την επόμενη μέρα η πόλη μας να μην συναντά κανένας μάλλον στην πόλη μας τέτοιου είδους ντροπιαστικές εικόνες που κυρίως ντροπιάζουν τους Εβραίους, συμπολίτες μας για τους οποίους είμαστε όλοι περήφανοι, αλλά και κυρίως και πιο σημαντικό, ντροπιάζουν την ιστορία αυτού του τόπου και αυτής της πόλης.